Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ανταμώνουμε σήμερα εδώ, στη Μακρακόμη, στη Φθιώτιδα, όχι μόνο για να συζητήσουμε με όλους εσάς που ανησυχείτε για το που πάει η κατάσταση και τι χρειάζεται σήμερα να κάνουμε, βαδίζοντας βέβαια μαζί στο δρόμο του αγώνα, αλλά και να περάσουμε όμορφα απόψε, γιατί όπως έλεγαν και οι παλιοί, ο αγώνας θέλει κέφι. Εδώ, στα χωριά και στις πόλεις της Φθιώτιδας, της στερεάς Ολάκερης, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια για να περιγράψουμε πώς ζουν οι εργάτες, οι βιοπαλαιστές, οι αγρότες, οι επαγγελματίες, τα νέα παιδιά, οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, που δίνουν καθημερινά τη μάχη της επιβίωσης σε αυτόν τον όμορφο, αλλά ταυτόχρονα και πλούσιο τόπο, και από φυσικές ομορφιές, αλλά και από δυνατότητες παραγωγής. Χρειάζεται όμως να πούμε πολλά, πολύ περισσότερα, κυρίως για το τι πρέπει να γίνει, για να μπει τέλος πάντων ένα φρένο σε αυτό τον κατήφορο. Τι πρέπει να γίνει για να αρχίσει κάτι να αλλάζει, να ανοίξει επιτέλους ο δικός μας ελπιδοφόρος δρόμος, ώστε να μπορούμε να ζήσουμε καλύπτοντας όλες τις σύγχρονες, τις πραγματικές ανάγκες. Και αυτό, εμείς σας το λέμε με το χέρι στην καρδιά, μπορεί να γίνει μόνο σε συμπόρευση με το ΚΚΕ και μέσα στους αγώνες, αλλά και σε όλες τις μάχες και στις εκλογές που έτσι κι αλλιώς έχουμε μπροστά μας. Και όχι μένοντας στην αναμονή πότε θα έρθει ένας νέος σωτήρας ή ένας παλιότερος σωτήρας να μας σώσει, γιατί τέτοιοι ούτε υπήρξαν ποτέ, ούτε θα υπάρξουν ποτέ. Υπάρχει μόνο ο λαός που μπορεί να σώσει το λαό, βαδίζοντας στον πραγματικό δρόμο της ανατροπής. Και αυτό το έχει αποδείξει η ίδια η ζωή πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Όπως επίσης έχει αποδειχτεί πως όταν οι κυβερνώντες μιλούν και πάρα πολλές φορές εκβιάζουν για την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας, όπως κάνει τώρα ο Μητσοτάκης, στην πραγματικότητα ανησυχούν μην τυχόν και διαταραχθεί η σταθερότητα, η ένταση της αντιλαϊκής τους πολιτικής, η οποία σταθερά, μόνιμα, σαρώνει δικαιώματα του λαού για τα κέρδη κάποιων λίγων. Γιατί βέβαια θέλουν και το λαό μας να παρακολουθεί με σταυρωμένα τα χέρια, να μεγαλώνει η αστάθεια, η ανασφάλεια για τη ζωή του, χάρη μια σταθερότητας που έχουν μόνο ανάγκη οι λίγοι, οι δικοί του, οι εκμεταλλευτές για τα δικά του συμφέροντα. Τι άλλο από αστάθεια, από ανασφάλεια είναι για το λαό μας η πολιτική της σταθερής και αναβαθμισμένης εμπλοκής της χώρας σε αυτό τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Μια εμπλοκή που δεν περιορίζεται μόνο στην αποστολή στρατιωτικού πολεμικού υλικού που αποδυναμώνει εκτός των άλλων και την άμυνα της δικής μας χώρας, αλλά έχει να κάνει και με την αξιοποίηση όλων των αμερικάνικων και νατοϊκών υποδομών, όπως και με την ετοιμότητα ήδη αποστολής τμήματος των ενόπλων δυνάμεων σε χώρες με μέτωπο στην Ουκρανία. Και αν θέλουμε να το πούμε με μια λέξη, η Ελλάδα έχει γίνει κέντρο διερχομένων ή πιο σωστά κέντρο διερχομένων δυνάμεων του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων προς την Ουκρανία και προς όλη την Ανατολική Ευρώπη. Και ας κάνουν πως δεν τους βλέπουν εκεί στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν θέλουν ο λαός να δει τις ευθύνες που έχει
η δική τους προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τη βάση της Αλεξανδρούπολης που έχει σήμερα κεντρικό ρόλο στην προώθηση τέτοιων δυνάμεων προς την Ουκρανία. Να ξεχάσουμε δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο πρώτος που τη συμπεριέλαβε στη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να έρθει μετά η Νέα Δημοκρατία να βάλει τις τελικές υπογραφές και να ψηφίσει αυτή την επέσχυντη συμφωνία. Και καλά, τις ορδές των ατοικών δυνάμεων που διέρχονται από την Αλεξανδρούπολη εδώ και μήνες δεν τις είδαν. Αυτές τις διάφορες χιδεότητες με τα χιλιάδες αυγά που έφαγαν οι Αμερικάνοι στρατιώτες εκεί δεν τις άκουσαν. Έχουν και αυτοί μερίδιο ευθύνης για αυτή τη γελία προπαγάνδα που θυμίζει λίγο πολύ εκείνη την παλιά ελληνική ταινία που την έχουμε δει οι περισσότεροι του 60 με τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα. Έλεος πια! Τι άλλο από αστάθεια, από ανασφάλεια γεννά στο λαό μας αλλά και σε άλλους λαούς ο πόλεμος στην Ουκρανία που κανείς δεν ξέρει πότε και πώς θα τελειώσει. Ξέρει όμως πως ο κίνδυνος να κλιμακωθεί, να γενικευτεί και να πάρει αμπάριζα και άλλες χώρες και τη δική μας μεγαλώνει. Γιατί μεγαλώνει και η πολεμική προετοιμασία των ιμπεριελιστικών στρατοπέδων που κονταροχτυπιούνται. Απ' τη μια του Ευρωατλαντικού με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και απ' την άλλη του Ευρωασιατικού που βρίσκεται υποδιαμόρφωση με επικεφαλής τη Ρωσία και την Κίνα. Πολεμική προετοιμασία συνιστά η τεράστια συγκέντρωση πυρός στα μέτωπα του πολέμου. 300.000 ετοιμοπόλεμους στρατιώτες αποφάσισε να έχει το ΝΑΤΟ. Αποφάσισε τη διεύρυνση αυτής της πολεμικής μηχανής με νέες χώρες, ενώ νέα κούρσα εξοπλισμών είναι σε εξέλιξη με πρώτη και καλύτερη την Ελλάδα που θα την πληρώσουν πάλι οι εργαζόμενοι, ο λαός. Πολεμική προετοιμασία είναι η επέκταση της δράσης του ΝΑΤΟ σε όλη την Ιδρώγειο με βάση τη νέα στρατηγική αντίληψή του που αποφασίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Σύνοδο Κορυφή στη Μαδρίτη με τη στήριξη φυσικά εδώ στην Ελλάδα και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για να μην ξεχνιόμαστε. Μέσα σε όλα αυτά τα διάφορα αστικά επιτελεία επιμένουν πως η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία και τα άλλα επικίνδυνα σχέδια των Αμερικάνων αποτελεί δήθεν ασπίδα προστασίας και από την επιθετικότητα της Τουρκίας, του Ερντογάν. Για ποια όμως ασπίδα προστασίας μιλάνε όταν η Τουρκία επιμένει στις απαράδεκτες διεκδικήσεις της, όταν έχει κάνει σουρωτήρι τον ελληνικό εναέριο χώρο με τις συνεχείς παραβιάσεις, όταν διαλαλεί το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και επιμένει στη θέση για αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών, την οποία συνδέει με αμφισβήτηση και της ίδιας της ελληνικής κυριαρχίας τους. Τη μόνη προστασία που αντιλαμβάνονται οι ιμπεριαλιστές σύμμαχοι της ελληνικής άρχουσας τάξης που ανταγωνίζεται με την τουρκική άρχουσα τάξη είναι η προστασία αποκλειστικά των δικών του συμφερόντων μέσω της συνοχής της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και την απόσπαση της Τουρκίας από την επιρροή της Ρωσίας. Γι' αυτό απαντάνε «βρείτε τα μεταξύ σας». Γι' αυτό και πάνω στο τραπέζι των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ βρίσκονται και οι προσπάθειες ενός πολύ επώδυνου συμβιβασμού με συνεκμετάλλευση, συνδιαχείριση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο σε βάρος όμως των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, του ελληνικού λαού. Και αυτή την παραχώρηση
κυριαρχικών δικαιωμάτων, η αστική τάξη, οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ, την ετοιμάζουν έτσι κι αλλιώς από το παρασκήνιο. Όπως κι αν εξελιχθεί η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είτε δηλαδή με ένα θερμό επεισόδιο, είτε με μια πιο σοβαρή κρίση. Σταθερότητα και ασφάλεια για το λαό και τη χώρα, μπλεγμένη στους υπεριαλιστικούς πολέμους και σε αυτούς τους σχεδιασμούς, ούτε υπήρξε ποτέ, ούτε μπορεί να υπάρξει. Σταθερότητα και ασφάλεια μπορεί να νιώσει ο λαός μόνο όταν αποφασίσει ο ίδιος να κάνει κουμάντο στον τόπο του, να αποδεσμευτεί από αυτές τις πολεμικές, δολοφονικές για τους λαούς συμμαχίες. Γιατί όλοι ξέρουν πως αν οι λαοί έκαναν πραγματικό κουμάντο στις χώρες τους, εάν η εργατική τάξη βρίσκονταν στην εξουσία και όχι η αστική τάξη των καπιταλιστών, τότε θα έβρισκαν τρόπο να λύσουν και τις όποιες διαφορές μεταξύ τους, να ζήσουν αρμονικά, ειρηνικά, όπως είχε γίνει παλιότερα στην τότε Σοβιετική Ένωση, εκεί όπου διαφορετικοί λαοί και εθνότητες έζησαν για δεκαετίες αδερφωμένοι. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες, τι άλλο από ανασφάλεια γεννά στην εργατική τάξη, στο λαό, η πολιτική που έχει σταθερά και μόνιμα στο επίκεντρο το πώς θα ωφεληθούν κυρίως οι πολύ μεγάλοι λίγοι επιχειρηματίες, το πώς δηλαδή θα σωθούν τα δικά τους κέρδη. Αυτή η πολιτική ευθύνεται για το μεγάλο βραχνά της ακρίβειας που γονατίζει τη λαϊκή οικογένεια. Γιατί η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο, δεν πρόκυψε από το πουθενά, έχει ξεκινήσει και πριν από τον πόλεμο και επιδεινώθηκε μετά από αυτόν. Η ακρίβεια είναι πρώτα απ' όλα αποτέλεσμα της ολόπλευρης στήριξης του μεγάλου κεφαλαίου μέσα στην κρίση και στην πανδημία. Είναι συνέπεια της πολιτικής, όπως τη λένε, της απελευθέρωσης της ενέργειας που όλοι, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, υπηρέτησαν. Είναι συνέπεια της περιβόητης πράσινης μετάβασης. Είναι τα πράσινα άλογα με την απολιγνητοποίηση που δήθεν καταστρέφει το περιβάλλον. Μια επιλογή που έγινε μόνο και μόνο για να τα οικονομήσουν τα πράσινα μονοπόλια, πουλώντας τη δήθεν ευαισθησία τους για το περιβάλλον. Με αυτό και με αυτά όλα φτάσαμε σήμερα το λαϊκό νοικοκυριό να τρέμει να ανοίξει το λογαριασμό του ρεύματος, να στερείται ακόμα και τα πιο βασικά. Και όταν μιλάμε για τα βασικά σήμερα, το καλοκαίρι του 2022, είναι όχι μόνο να μπορείς να ανάψεις το κλιματιστικό στον καύσωνα, να μπορείς να πας καθημερινά για ένα θαλάσσιο μπάνιο ή η μεγαλύτερη στα Ιαματικά Λουτρά, αλλά να πας και λίγες μέρες διακοπές με την οικογένειά σου για να ξεκουραστείς, για να απολαύσεις τις ομορφιές που έχει η Ελλάδα. Τι από όλα αυτά αλήθεια μπορούν να κάνουν με άνεση οι λαϊκές οικογένειες? Τίποτα. Όσο για το Power Pass το σημερινό και τα περιεπιστροφής του κόστους ρεύματος που έταξε η κυβέρνηση, αυτό αποδείχτηκε πας κοροϊδίας, αφού τα ποσά επιστροφής δεν ξεπερνούν ούτε τα 60 ευρώ. Είναι μετά να μην αγανακτείς. Την ίδια ώρα όμως, με άνεση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με το ΠΑΣΟΚ, ψήφισαν στη Βουλή να δοθούν νέα προνόμια σε εφοπλιστές, όπως είναι το αφορολόγητο πετρέλαιο για αυτούς. Όπως και όλοι μαζί ψήφισαν προχτές την ενσωμάτωση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επικαιροποιεί, λέει, και εξυγχρονίζει το καθεστώς των άδικων ειδικών φόρων κατανάλωσης στο ηλεκτρικό ρεύμα και στα ενεργειακά προϊόντα, που είναι φόροι που μαζί με τα χαράτσια
τη ρήτρα αναπροσαρμογής και άλλα εκτινάσουν την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και την ακρίβεια στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Και μετά από όλα αυτά, αφού ψηφίζουν μαζί στη Βουλή όλα αυτά, στείνουν και ένα καυγαδάκι Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ στο άψε σβήσε για το Θεαθήνε, για τα κανάλια. Μανούλες έχουν γίνει στο να στείνουν ψευτοκαυγάδες. Βέβαια, καμιά φορά τους ξεφεύγουν, αλλά τι να κάνουμε, όπως φαίνεται ο σκοπός αγιάζει για αυτούς τα μέσα και ο κοινός σκοπός τους είναι να κρυφτεί ότι παρά τις διαφορές τους, στα μεγάλα και τα σοβαρά ζητήματα τα βρίσκουν. Όταν μιλάμε λοιπόν για τα βασικά και αυτονόητα, μιλάμε για παράδειγμα για τη στήριξη των αγροτών, των κτηνοτρόφων και εδώ στη Φθιώτιδα. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αν μια φορά τα προηγούμενα χρόνια πάλευαν να σταθούν όρθιοι, τώρα χίλιες φορές παλεύουν με το τεράστιο κόστος παραγωγής, αλλά και με τις καταστροφές στην παραγωγή τους. Όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν τους αρνούνται το αυτονόητο, ο ΕΛΓΑ να αποζημιώνει τους αγρότες στο 100% για τις ζημιές που έχουν υποστεί στην παραγωγή τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τους μικρούς επαγγελματίες που έχουν μόνιμη τη θηλιά των χρεών στο λαιμό τους, ενώ θα μπορούσαν όχι μόνο να απαλλαγούν, αλλά και να στηριχτούν για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν. Όπως προβλέπει και η πρόταση νόμου του ΚΚΕ, το οποίο, που την κατέθεσε στη Βουλή, αλλά η κυβέρνηση δεν την έφερε καν για συζήτηση ακόμα. Όταν μιλάμε για τα αυτονόητα, μιλάμε για όλα τα μέτρα προστασίας που πρέπει να πάρθουν για να μην κινδυνεύουμε κάθε καλοκαίρι να καεί ο τόπος μας, οι περιουσίες από τις πυρκαγιές, να μην πλημμυρίζουμε το φθινόπωρο και το χειμώνα από τις βροχές. Μιλάμε δηλαδή για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, για μέτρα, για προσωπικό, με υποδομές για την προστασία της ζωής του λαού. Η εικόνα της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ στη Μακρακόμη, όπου το κλιμάκιό της κάθε χρόνο με λιγότερο προσωπικό προσπαθεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες μιας ολόκληρης περιοχής με μεγάλους ορεινούς όγκους, με δάση, μιλάει από μόνη της. Δεν υπάρχουν ούτε δασολόγοι, ούτε δασονόμοι σε μια περιοχή με δάση, όπως το πλατανό δάσος του Σπεργιού, το οποίο, όπως ξέρουμε όλοι, μάλιστα έχει και αρρώστια. Και η εικόνα αυτή όλη μας ομολογεί πως σχέδιο προστασίας της ζωής του λαού και του τόπου δεν μπορεί να υπάρξει από αυτό το κράτος και από καμιά κυβέρνηση που όλα αυτά τα θεωρεί μόνο κόστος. Είναι χαρακτηριστικό ότι έργα αναδασμού, άρδευσης, καρκινοβατούν για δεκαετίες. Οι αγρότες χρυσοπληρώνουν για το πότισμα των χωραφιών τους, ενώ τα νερά των παραποτάμων του Σπεργιού έχουν παραδοθεί σε ιδιώτες για εκμετάλλευση. Η έλλειψη ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας μετατρέπει το Σπερχιό από πηγή ζωής σε εφιάλτη πλημμυρικών φαινομένων, με καταστροφές κάθε χρόνο σε καλλιέργειες, σε δρόμους, σε γεφύρια, στο οδικό δίκτυο. Άσχημη είναι η κατάσταση, ξέρετε πολύ καλά, στο κεντρικό οδικό δίκτυο που συνδέει τη Δυτική Φθιώτιδα με τη Λαμία, το Καρπενήσι και την Ιπάτη, αλλά και στο εσωτερικό δίκτυο που συνδέει τα χωριά μεταξύ τους. Ενώ εκτός της Μακρακόμης, της Περχιάδας, του Αγιοργίου, του Αγίου Γεωργίου και του Πλατιστόμου, όλοι οι άλλοι οικισμοί δεν είναι συνδεδεμένοι με το αποχετευτικό δίκτυο. Δυστυχώς, κόστος είναι για το κράτος και η υγεία του λαού που την έχουν παραδώσει στα τροκτικά της υγείας, είτε με την εμπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας, είτε
με την υποβάθμισή της που στέλνει πελάτες στον ιδιωτικό τομέα. Για ποια δημόσια υγεία αλήθεια μπορούν να μιλάνε όταν το κέντρο υγείας στη Μακρακόμη δεν έχει ούτε τις βασικές ιατρικές ειδικότητες, όπως είναι παιδίατρος, αλλά ούτε και τον εξοπλισμό να καλύψει ανάγκες του λαού της περιοχής και μάλιστα σε συνθήκες όπου η πανδημία έχει ξεφύγει. Και μιας και είμαστε σήμερα εδώ, στο νομό της Φθιώτιδας, θέλω να αναφερθώ και στο μεγαλειώδη αγώνα των εργατών της ΛΑΡΚΟ που πρέπει να γίνει και δικό σας αγώνας για να μην ολοκληρωθεί αυτό το έγκλημα, για να μείνουν οι εργάτες στη δουλειά τους, στα σπίτια τους, για να αναπτυχθεί προς όφελος όλων των εργαζομένων αυτό το πραγματικό χρυσορυχείο που είναι η ΛΑΡΚΟ. Αυτό το έγκλημα όμως έχει και φυσικούς αυτούργους, τη Νέα Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει και ηθικούς αυτούργους, τα κόμματα που κυβέρνησαν, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, που έβαλαν και αυτή πλάτη για την απαξίωση της επιχείρησης. Και η Φθιώτιδα μέχρι το τελευταίο χωριό πρέπει να ενώσει τη φωνή της με τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ για να μην ερημώσει τελικά ο τόπος τους. Το χρωστάμε αυτό και στα παιδιά μας. Αυτά και άλλα ζητήματα το ΚΚΕ κάθε μέρα θα τα παλεύει στους αγώνες. Μας ξέρετε, τα παλεύουμε στους δρόμους του αγώνα και μέσα στη Βουλή και στην Ευρωβουλή, όπου μπορούμε και ακούγεται η φωνή μας. Φίλες και φίλοι, η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης με την πολιτική σταθερότητα στην εφαρμογή της αντιλαϊκής τους πολιτικής και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας με την επίσης αντιλαϊκή πολιτική που έχει ως πρόγραμμα για εξασφάλιση συνένεσης σε συνθήκες κοινωνικής κρίσης, όπως λέει, θέλουν το λαό μας στη γωνία. Θέλουν το λαό μόνο να περιμένει κάθε φορά ένα διαχειριστή του σημερινού αδιέξοδου δρόμου που διαιωνίζει την ανασφάλεια, τη φτώχεια των πολλών, για να έχουν σταθερότητα, για να έχουν πλούτη οι λίγοι, οι φίνες. Απέναντι σε όλους αυτούς υπάρχει το ΚΚΕ που είναι η μοναδική δύναμη που δίνει πραγματικές απαντήσεις στα σημερινά αδιέξοδα. Απαντήσεις που απαιτούν σύγκρουση με το σημερινό ξεπερασμένο καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης και θέλουν το λαό πρωταγωνιστή σε αυτή τη διεκδίκηση και τελικά τον ίδιο το λαό πραγματικά στο τιμόνι της εξουσίας. Αλήθεια, μπορείς σήμερα να δώσεις λύσεις στην ενεργειακή φτώχεια αν δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο άμεσης αξιοποίησης όλων των εγχώριων πηγών ενέργειας με πραγματικά περιβαλλοντικούς όρους, αν δεν διεκδικήσουμε κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας και όλων των συμβάσεων που καθορίζουν τις ρήτρες αναπροσαρμογής, αν δεν διεκδικήσουμε την απόσυρση της χώρας μας από τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία, που τελικά τις πληρώνει πάλι ο λαός μας, ενώ τμήματα του κεφαλαίου θησαυρίζουν από τη μεταφορά του πανάκριβου αμερικάνικου υγροποιημένου φυσικού αέριου, του LNG, αν δεν καταργηθούν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, αν δεν υπάρξει γενναία μείωση πλαφών στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Σήμερα, για να στηριχτεί το λαϊκό εισόδημα, πρέπει να επιβάλλουμε, να διεκδικήσουμε ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους στα 600 ευρώ, γενναία μείωση και πλαφών
στις τιμές στα βασικά είδη πλατιάς κατανάλωσης, όπως είναι για παράδειγμα το ψωμί, το γάλα, το αλεύρι, τα έλαια, τα είδη ένδυσης και άλλα. Χρειάζεται κατάργηση εδώ και τώρα, όπως προτείνει το ΚΚΕ με νόμο του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Επιδότηση ενοικίου για τα λαϊκά νοικοκυριά, τους φοιτητές, τις μικρές επιχειρήσεις, διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης και αύξηση της επιδότησης, κατάργηση του ένφια, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τους επαγγελματίες. Όλες αυτές οι προτάσεις είναι προτάσεις του ΚΚΕ και τις καταθέτει, γιατί μόνον αυτές μπορούν να δώσουν μια ανάσα ανακούφισης σε όλα τα λαϊκά νοικοκυριά. Δίνουν τη δυνατότητα να τα βγάλουν πέρα όλοι μπροστά σε ένα δύσκολο, όπως λένε πάλι όλοι, χειμώνα. Μόνο που αυτά δεν θα τα δώσει, δεν θα τα χαρίσει καμιά κυβέρνηση, ούτε αυτοδύναμη αν βγει, ούτε συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας ή του ΣΥΡΙΖΑ με φτερούγες από το ΠΑΣΟΚ ή το Βαρουφάκι και το Βελόπουλο. Κάτι τέτοιες κυβερνήσεις ενάντια στο λαό μας μαγειρεύουν τα επιτελεία του συστήματος για να τα βγάλει πέρα στα δύσκολα που έρχονται. Γιατί όλοι αυτοί, παρά τις διαφορές τους, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, έχουν κάνει την επιλογή τους. Έχουν κάνει επιλογές από την συμμετοχή της χώρας στα σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε πολέμους, όπως και στη στρατηγική της περιβόητης πράσινης μετάβασης, που μεγαλώνει όμως την ενεργειακή φτώχεια για το λαό, για να θησαυρίζουν τα μονοπόλια, και μέχρι βέβαια τις συμβάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι η νέα θηλιά, το νέο υπερμνημόνιο στο λαιμό του λαού. Όλες αυτές οι επιλογές είναι που θυσιάζουν τις ανάγκες του λαού μας. Εκείνα όμως που δίνουν ανάσα στο λαό μπορεί να τα επιβάλλει ο ίδιος με την οργάνωση της πάλης του, με συμπόρευση με το ΚΚΕ. Αυτή την επιλογή έχουμε κάνει εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, να σταθούμε στο πλευρό του ελληνικού λαού, όπως κάναμε στην κρίση, όπως κάναμε στην καραντίνα με την πανδημία, όπως τώρα με τους πολέμους και τις επεμβάσεις, όπως κάνουμε πάντα στα δύσκολα. Γι' αυτό κερδίζει το ΚΚΕ την εμπιστοσύνη των εργατών στα σωματεία, σε εργατικά κέντρα, σε ομοσπονδίες, σε συλλόγους, παντού στους φοιτητές αναδεικνύεται πρώτη δύναμη, γιατί οι εργάτες στηρίζουν αυτούς που διεκδικούν, που δεν συμβιβάζονται, αυτούς που σταθερά αντιπαλεύουν την αδιέξοδη για το λαό κυβερνητική πολιτική, που οι θέσεις και οι προτάσεις τους εκφράζουν τις λαϊκές ανάγκες. Εμπιστεύονται το ΚΚΕ και όλους τους αγωνιστές που συμπορεύονται μαζί του, γιατί ξέρουν πως το ΚΚΕ δεν έχει δεσμεύσεις απέναντι στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, απέναντι στις διάφορες ιμπεριαλιστικές ενώσεις και τις συμμαχίες τους. Γιατί είναι οι αστικές τάξεις, οι κυβερνήσεις τους και οι διάφορες αντιδραστικές συμμαχίες που σέρνουν τους λαούς σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Και απέναντι σε όλους αυτούς οι λαοί οφείλουν, μακριά από ξένες σημαίες, να οργανώσουν τον αυτοτελή, το δικό τους αγώνα ενάντια στα μονοπόλια και τον καπιταλισμό, που φέρνει μόνο πολέμους, δυστυχία, φτώχεια, ανεργία. Με τις θέσεις και τις προτάσεις του το ΚΚΕ, αλλά κυρίως με την πολιτική του πρόταση, δίνει ολοκληρωμένη απάντηση σε όλα τα σύγχρονα προβλήματα, με την αξιοποίηση όλων των σημερινών δυνατοτήτων της παραγωγής, της τεχνολογίας, της επιστήμης, για την ικανοποίηση πραγματικά
των σημερινών λαϊκών αναγκών. Γι' αυτό και κοιτάμε μπροστά και όχι πίσω. Και στις εκλογές, όποτε κι αν γίνουν, στηρίζουμε το ΚΚΕ. Με ισχυρό ΚΚΕ και ισχυρούς λαϊκούς αγώνες μπορούμε να βάλουμε τις βάσεις ώστε η μεγάλη πλειοψηφία του λαού να ανοίξει το δρόμο για ριζικές αλλαγές στην κοινωνία, στην οικονομία, για να γίνει ο λαός μας μια ώρα αρχίτερα νοικοκύρης στον τόπο του και στον κόπο του. Ας βάλουμε λοιπόν από τώρα πλώρη για τα μεγάλα, τα ωραία, τα συγκλονιστικά. Καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες. Καλή διασκέδαση απόψε με τη σπουδαία γλυκερία μας και τους υπόλοιπους αξιόλογους καλλιτέχνες μαζί της. Γεια σας.